Κώστα Γεωργιδάκη, τρίτη μέρα στην έκθεση σήμερα. Έχετε σχεδόν ολοκληρώσει την δουλειά σας εκεί στο Λονδίνο. Θα θέλαμε να μας πείτε τι νεότερο υπάρχει και ποιες είναι οι εντυπώσεις σας. Ναι, είναι η τρίτη μέρα στην έκθεση στο Λονδίνο. Θα έλεγα ότι η κίνηση συνεχίζεται αμύωτη, περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε κάποιες επαφές και με εκπροσώπους από τη σκανδιναβική αγορά, πέρα από τους Βρετανούς, που έδειξαν να γνωρίζουν την περιοχή μας και να έχουν και ένα ενδιαφέρον. Είναι σήμερα η τελευταία μέρα που θα έχει επαγγελματίες. Αύριο είναι η τέταρτη μέρα, η μέρα του κοινού. Οπότε θεωρώ ότι θα έχουμε κάποιες περισσότερες επισκέψεις από τουριστικούς πράκτορες και τουροπερέτες στο περιπτερό μας. Μίλησες για Σκανδιναβούς. Ναι. Με τι τρόπο οι Σκανδιναβοί σκέπτονται να έρχονται στην Ελλάδα? Θα ήθελα δηλαδή να προσθέσω το εξής, ότι από πέρσι υπάρχουν πτήσεις για αεροδρόμιο Καλαμάτας. Τους εξυπηρετεί το αεροδρόμιο Καλαμάτας ή θα έρχονται από Αθήνα? Δηλαδή το θέμα αεροδρόμιο παίζει ρόλο, το συναντάς, την έλλειψη του αεροδρομίου της Τρίπολης. Μπορείς να τη δεις, τη διαπιστώνεις εκεί? Ναι, σαφώς. Σαφώς τη διαπιστώνουμε. Εχθές είχαμε και μία συνάντηση με τον Όλιο Σιφίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Βρετανικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτορείων και ο οποίος μας είπε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα έλλειψης οικονομικών πτήσεων και ότι για τους tour operator το γεγονός ότι οι πτήσεις που διατίθενται μέσω εταιριών χαμηλού κόστους δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αυτή είναι μία σύγκρουση βέβαια η οποία μας επηρεάζει με τον τρόπο της, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα βρουν λύσεις και μέσω του αεροδρομίου των Αθηνών. Τώρα όσον αφορά το αεροδρόμιο της Τρίπολης, πληροφορήθηκα και κάποιες εξελίξεις στην περιοχή μας και αφορούν μια συνέντευξη τύπου που θα γίνει στις 19 Νοέμβρη στην Τρίπολη και έχει να κάνει με κάποιες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση του, ναι, Κώστα, ναι, του αεροδρομίου. Έτσι είναι ακριβώς. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια εμπλοκή μπροστά. Θα τη δούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα, στη συζήτηση που κάνεις με τους πράκτορες, πού τίθεται, πού υπάρχει η μεγαλύτερη πίεση στο να χαμηλώσουμε τις τιμές? Ζητάνε χαμηλότερες τιμές, ζητάνε καλύτερες υπηρεσίες? Τι είναι αυτό που παίζει ρόλο σήμερα για να βελτιωθεί η εικόνα μας και να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα? Από τις συναντήσεις που έχουμε κάνει δεν υπήρξε ούτε ένας πράκτορας που να μας έκανε παράπονα για τις τιμές. Θα έλεγα ότι οι τιμές είναι πολύ ικανοποιητικές και το γεγονός και μόνο ότι δεν αναφέρονται σε αυτές δείχνει ότι είναι ικανοποιημένοι. Τώρα, όσον αφορά αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, θεωρώ ότι έχει να κάνει με τη βελτίωση της πρόσβασης στην περιοχή μας. Αυτό είναι σημαντικό για αυτούς, δηλαδή το κόστος του transfer. Αυτό είναι κάτι το οποίο τους απασχολεί σοβαρά και είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να λυθεί σε μεγάλο βαθμό με το αεροδρόμιο της Τρίπολης. Αυτό είναι κυρίως το παράπονο τους εισαγωγικά. Πάντως γνωρίζουν την περιοχή μας οι περισσότεροι. Δεν είναι κάτι άγνωστο για αυτούς και βλέπουν προοπτική. Σαφέστατα η προσπάθειά σας είναι να επιμικρύνετε και τη σεζόν. Να κλείσετε δουλειές πιο πριν και πιο μετά από το καλοκαίρι.
Έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, οι Tour Operator κλείνουν για το 2015, αρχίσανε να κλείνουν πολύ νωρίτερα. Στην ουσία, αυτό που γίνεται τώρα είναι μία παρουσία και γνωριμία με προοπτική για να γίνουν κάποιες συνεργασίες το 2016. Και πέρα από αυτό, η συντήρηση κάποιων ήδη υπάρχοντων συνεργασιών. Νομίζω ότι ήδη από το 2015 θα δούμε κάποιες από τις προσπάθειες μας που γίνανε πέρσι να φέρνουν αποτέλεσμα. Ναι. Και θέλω να πιστεύω ότι κάποιες από τις επαφές που κάναμε φέτος θα αποδώσουν μέσα στο 2016. Κάτι τελευταίο, Κώστα. Εκτός από το Λιανός είσαι και Πελοποννήσιος. Οι εμπειρίες σου από τις εκθέσεις και ειδικά από αυτήν τώρα, έχει να μας μεταφέρει κάτι, κάποια εμπειρία σε πελοποννησιακό επίπεδο, τι χρειαζόμαστε ή τι πρέπει να κάνουμε? Πώς βλέπεις εκεί την περιφέρεια να κινείται, τη δράση μας σε γενικότερο, στο γενικότερο πλάνο της Πελοποννήσου και όχι αποκλειστικά και μόνο του Τολού? Νομίζω ότι στην περιφέρεια αντιλαμβάνονται τη σημασία που έχει ο τουρισμός για την Πελοπόννησο και γι' αυτό υπάρχει και μία αξιόλογη παρουσία σε εκθέσεις. Βέβαια, αλλιώς αντιλαμβάνεται ένας επαγγελματίας του τουρισμού την έκθεση και αλλιώς ένας εκπρόσωπος της περιφέρειας. Εμείς σαν φορέας, Σύλλογος Επαγγελματίων Τολού, έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την περιφέρεια και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που νομίζω ότι χρειάζεται είναι να εντείνουμε την παρουσία μας σε εκθέσεις και πιθανόν να γίνουν και κάποιες πιο στοχευμένες κινήσεις απευθείας με tour operators και εκπρόσωπους του τουριστικού τύπου, προκειμένου να έρθουν, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, να ξαναέρθουν στην Πελοπόννησο, να δουν το μέρος μας και να γράψουν γι' αυτό, προκειμένου να γεννηθεί νέο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, να σε χαιρετήσουμε και να σε περιμένουμε αύριο μεθαύριο να έρθεις στην Ελλάδα. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.